Ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα για τη σημερινή συνέντευξη τύπου που δίνει η ελληνική μα πρωτεύουσα του πρόσφυγου που μιλάει σα. Πάμε Αθήνα την Παρασκευή 18 Μάρτη σε ένα μεγάλο πανελλαδικό αγροτικό συνεδριτήριο με τρακτέρ, με λεωφορεία και με όποιο άλλο πρόσφορο μέσο και με αυτοκίνητα χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη την Ελλάδα να διαδηλώσουμε και να διατρανώσουμε το αίτημά μας ότι πρέπει να καλλιεργήσουμε τα φουράφικα μας τη φετινή χρονιά. Και το λέμε αυτό γιατί με το τεράστιο κόστος παραγωγής, με τις αυξήσεις που έχουν φτάσει στον ουρανό, με το πετρέλαιο πάνω από 2 ευρώ, με την ήττα της προσαρμογής να έχει εξαπλασιαστεί σε ένα χρόνο και με το κόστος στα αγροεφόδια και στις ζωοτροφές, τίθεται ένα αμφιβόλο η ικανότητά μας να μπορούμε να καλλιεργήσουμε, να παράγουμε και να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Είναι ένα συνεδριτήριο στο οποίο δεν πρέπει να λείψει κανείς. Είναι ευθύνη για τον καθένα να αποφασίσει για το μέλλον του, για την τσέπη του και για τη ζωή του. Πρέπει να υπάρχει μια πολύ μεγάλη συμμετοχή ώστε να αναγκάσουμε την κυβέρνηση να πάρει μέτρα ελάφρυνσης, μείωσης του κόστους παραγωγής. Γιατί δεν μπορούμε πραγματικά να καλλιεργήσουμε. Πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι ότι δεν υπάρχουν δικαιολογίες, ότι η άσκηση πίεσης ούτε από τα καφενεία, ούτε από τα πληκτρολόγια γίνεται, ούτε με κορώνες έξω μεταξύ μας, αλλά γίνεται με τη συμμετοχή μας, με τη δράση μας. Είναι μια συνέχεια των μπλόκων. Όλο αυτό το αγώνα που κάναμε 23 μέρες, ο οποίος απέφερε κάποια κέρδη, όχι την ικανοποίηση των βασικών αιτημάτων μας, αλλά απέφερε κάποια κέρδη σημαντικά, γιατί εάν θα υπάρχει στερήτερα προσαρμογή, ακόμα και αυτή είναι η μείωση του 80% που πετύχαμε, ή που δεσμεύτηκε η κυβέρνηση ότι θα δώσει από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο, μιλάμε για ένα τεράστιο μείωση κοστολογίου σε σχέση με αυτό που θα πληρώναμε στο αγροτικό ρεύμα, αλλά δεν υπήρχε και αυτό. Άρα είναι και αυτό αποτέλεσμα του αγώνα μας. Άρα με τους αγώνες μπορούμε να κερδίσουμε και με βάση αυτή την εμπειρία, αποφασιστικά, μαχητικά, λέμε ότι θα κατέβουμε στην Αθήνα. Δεν υπάρχει κανείς να κάνει πίσω. Δεν έχουμε κανένα άλλο περιθώριο, γιατί η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο και δυστυχώς οι επιπτώσεις από τον πόλεμο δεν τις έχουμε ακόμα γνωρίσει. Δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα στη ζωή μας. Και το λέμε αυτό και για τους κατοίκους του πόλεμου, γιατί καλούμε τους κατοίκους της Αθήνας να μας υπαρασταθούν. Γιατί είναι κοινά τα προβλήματα, η ακρίβεια μας τσακίζει όλους και δυστυχώς αυτός ο πόλεμος, ο οποίος γίνεται για οικονομικά συμφέροντα, να είναι ξεκάθαρο αυτό. Πάντα κανένας πόλεμος δεν είναι καλός για τους λαούς. Είναι για